Είμαστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυβωτός του Γένους, πατέρα Θεόδωρο Ντελιγιάννη, και πρόκειται να μιλήσουμε για το ιστορικό του Συλλόγου αυτού, καθώς και για τις δράσεις που ετοιμάζει φέτος το καλοκαίρι. Πότε γεννήθηκε ο Σύλλογος και τι σκοπό έχει? Ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2015. Όμως, ένα χρόνο πριν, μία ομάδα νέων στη Μυτιλίνη που αποτέλεσε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυβωτός του Γένους, ξεκίνησε δειλά-δειλά τα πρώτα του βήματα από τη σκέπη ενού πολιτιστικού συλλόγου από την περιοχή της Άμφισσας, στους οποίους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτοί λοιπόν εκδώσαν ένα ημερολόγιο το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Παπαφώτη, στον γνωστό Παπαφώτη, τον Λαβριώτη, τον δικό μας άνθρωπο. Το ημερολόγιο αυτό πουλήθηκε στη Μυτιλίνη και θα έλεγα ήταν το πρώτο ταμείο ώστε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες του καταστατικού για το δικαστήριο για την νομοποίηση του λόγου. Πήγαν όλα πολύ καλά και η απόφαση του δικαστηρίου για την νομοποίηση του λόγου μας βγήκε 5 Μαρτίου του 2015. 5 Μαρτίου λοιπόν του 2015, 5 Μαρτίου είναι και η μέρα κοιμήσεως του Παπαφώτη. Και αυτό το θεωρούμε έτσι συμβολικό. Πολύ συμβολικό και ότι έχουμε την ευχή του και να πηγαίνουμε από εδώ και στο εξής καλά. Έχουμε πάει καλά, είμαστε χρονικά μικρός σύλλογος γιατί 6-7 χρόνια, να βάλουμε και τα 2 χρόνια του κορονοϊού που μας πήγαν πολύ πίσω. Οι δράσεις που έχουμε κάνει είναι αρκετές. Όσο αφορά το σκοπό του συλλόγου, αν προσέξετε, λέμε πολιτιστικός σύλλογος Κυβωτός του Γένους. Η λέξη κυβωτός για μας έχει ένα βαθύ συμβολισμό. Την κυβωτό όπως την ξέρουμε όλοι είναι ένα νοητό μέσο σωτηρίας. Από πολύ παιδιά όλοι μάθαμε για την κυβωτό του Νοέ. Έτσι λοιπόν και εμείς επιλέξαμε να δώσουμε το όνομα αυτό στο σύλλογό μας Κυβωτός του Γένους, ώστε μέσα στην κυβωτό αυτή όσο μπορεί ο καθένας προσωπικά να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την πίστη μας πάνω απ' όλα, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα του τόπου, του νησιού μας και όχι μόνο, τα γράμματα, τις παραδόσεις μας. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του Συλλόγου, θα έλεγα, είναι ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του Συλλόγου. Δεν θέλω να αναφερθώ ακριβώς τι έχουμε κάνει. Υπάρχει και το ρητό που λέει τι πει η δεξιά, μη γνώτε η αριστερά. Πολύ χοντρικά και χοντρικά θα σας πω ότι τους πυρόπληκτους στην Εύβοια πέρυσι ήμασταν πολύ κοντά. Στείλαμε βοήθεια. Στη Σαλαμίνα πλημμύρες ήταν πάλι παρόν εκεί πέρα ο Σύλλογος. Σε κάποιες οικογένειες εδώ στη Μυτιλίνη που αυτοί γνωρίζουν. Το πρώτο έργο του Συλλόγου ήταν η συντήρηση του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας στα Μυστεγνά, όπου ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας στα Μυστεγνά, εκεί η περιοχή αυτή θα έλεγα έκλεψε την καρδιά του Οδυσσέα Ηλίτη, γιατί ο Οδυσσέας Ηλίτης εκεί πέρα έχει γράψει το μικρό ναυτίλο. Και ο Σύλλογός μας ήταν αυτός ο οποίος ανακαίνισε πρόσφατα το κλεισάκι αυτό, το 16 αν θυμάμαι καλά. Έχουμε 9 μελές συμβούλιο. Τυχάνει την περίοδο αυτή να είμαι εγώ πρόεδρος του Συλλόγου. Αριθμούμε περίπου τα 220-230 μέλη εγγεγραμμένα. Να σημειώσουμε ότι έχουμε και πολιτιστικό σύλλογο Κυβωτός του Γένους στοιχείο με δικό του διοικητικό συμβούλιο, με δικό του προεδρείο. Πυρήνες έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Ίδρα. Εκτός από την δραστηριοποίησή σας σε θέματα φιλανθρωπικά, θέλετε να μας πείτε στο πολιτιστικό κομμάτι ποιες είναι οι δράσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα? Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχει και η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου. Οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί το νοσοκομείο της Μυτιλίνης και να δώσει το αίμα για την κυβωτό του Γένους Λέσβου. Μας ξέρουν εκεί πέρα οι νοσηλεύτηρες, μπορεί να δώσει το αίμα για το Σύλλογο. Και σε όποιον μας χτυπήσει την πόρτα, αρκεί να έχουμε αποθέματα αίματος, ανταποκρινόμαστε και δίδουμε αίμα. Τι έχουμε κάνει αυτά τα έτη? Μία από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, επιτυχημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου ήταν η ομιλία στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης του αείμνηστου Μητροπολίτη Σανίου και Σχιατήσης του Παύλου, που έκανε μια πολύ ωραία ομιλία για την οικογένεια. Ήταν υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Μυτιλίνης. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, νέα παιδιά, νέους ανθρώπους. Ο εξώστης του Δημοτικού Θεάτρου ήταν γεμάτος. Επίσης έχουμε συνεργαστεί και με την περιφέρεια. Είχαμε κάνει μια εκδήλωση τιμητική για τα ελευθέρια της Δυτικής Λέσβου στην Αγία Παρασκευή, όπου είχαμε φέρει ως κεντρικό μιλητή τον Δήμαρχο Ίδρας, τον κύριο Κουκουδάκη. Και από τότε, θα έλεγα, άνοιξε η επαφή της Λέσβου με την Ίδρα.
Ήρθε ο Δήμαρχος Σίδρας εδώ, καλεσμένος του λόγου μας, μαζί με την περιφέρεια. Ήταν το πρώτο γνώρισμα του Δημάρχου Ήδρας με το νησί μας. Μας κάλεσε μετά στην Ήδρα, ανταποκριθήκαμε και εμείς και από το Δήμο Μυτιλίνης εδώ πέρα. Στη συνέχεια ο Δήμος Μυτιλίνης έφερε για τις εκδηλώσεις των ελευθεριών της Μυτιλίνης στην καρδιά του Μιαούλη και τη χάρτα του Ρίγα Φεραίου, που είμαστε και εμείς οι διοργανωτές όλη αυτή την προσπάθεια. Ανταποκριθήκαμε, πήγαμε και εμείς στην Ήδρα με τους πίνακες του Θεόφιλου. Από τις καλύτερες και πιο δυνατές εκδηλώσεις λόγου ήταν πριν 3 χρόνια στα Μυστιγνά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Εγύρια που κάναμε, όπου τα παιδιά του χωριού και είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αθλοπαιδιές, σε αγώνες δρόμους, κυταλοδρομίες, αυγοδρομίες, τσουβαλοδρομίες. Τα παιδιά βραβευτήκανε, τιμηθήκανε. Το βράδυ είχαμε τη χωρεσπερίδα μας με γνωστούς καλλιτέχνες. Μία χρονιά πριν ο σύλλογός μας ήταν συνδιοργανωτής στην Πελόπη, στην πρώην ενορία μου, όπου οργανώσαμε τα Πελόπια. Πρόσφατα είχαμε στο κτήμα Ινοφόρο στην πολύ πετυχημένη εκδήλωση με τον γεωστρατηγικό αναλυτή τον Γιώργο Τοφίλη, όπου ήταν απολαυστικός, έκατσε αρκετή ώρα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του γίνανε. Είχαμε κάνει στην αίθουσα της Μητροπόλεως Μυτιλίνης και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μητρόπολη Μυτιλίνη που πάντα μας δίνει την αίθουσά της, με το Θεοφάνη Μαλκίδη για τη γενοκτονία των Ποντίων για τα 100 χρόνια. Αρκετές εκδηλώσεις, είναι πλούσιο το βιογραφικό του συλλόγου μέσα σε πολύ λίγα χρόνια δράσης. Έχουμε και οικολογική δράση. Με την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, με την κυρία Αλεξανδρή, είχαμε κάνει μια καθαριότητα στα Τσαμάκια, στο Άλσος. Να σημειώσουμε τη σελίδα του συλλόγου μας, Ανδρονίκη, Κυβωτός του Γένους. Πλέον στο Google πατάς Κυβωτός του Γένους και υπάρχει και το Facebook και η διαδικτυακή σελίδα του συλλόγου, που εκεί υπάρχουν όλες οι δράσεις, ό,τι έχουμε κάνει. Τώρα το τι ετοιμάζουμε. Η επόμενη εκδήλωση του συλλόγου είναι πολύ πρόσφατη, είναι την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Ιουλίου, στο Blue Sea. Θα έχουμε φιλοξενούμενο έναν δικό μας άνθρωπο, και λέω δικό μας άνθρωπο γιατί έχει καταγωγή από εδώ, από τη Βρύσα, τον Στέφανο τον Καραβίδα. Ο Στέφανος ο Καραβίδας είναι απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύει τους πιλότους στα Σαουδικά Εμιράτα. Ήταν ο πρώτος Έλληνας ο οποίος πέταξε με τα πρώτα Ραφάλ που δοκιμάστηκαν για την Ελλάδα. Θα είναι κοντά μας, η ομιλία θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καθηγητής γεωστρατηγικής είναι, κάνει τώρα το διδακτορικό του στον καθηγητή Μάζη. Σχεδιάζουμε για αρχές Οκτωβρίου μια ημερίδα, η οποία γίνεται σε συνεργασία με τα Γενικά Λύκεια Μυτιλίνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ημερίδα αυτή θα γίνει στο χώρο των Γενικών Λυκείων Μυτιλίνης. Ομιλητές θα έχουμε το Φάνη το Μαλκίδη, που σας είπα τον είχαμε και παλιότερα καλεσμένο. Θα έχουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πάτρας, τον κύριο Χρήστο Τερζή, την κυρία Αγγελική Ράλη και τον Δημήτρη τον Αϊβαλιώτη, τον βιολόγο, δικός μας άνθρωπος εδώ Μυτιλινιός, όπου αυτοί οι 4 καθηγητές θα αναφερθούν για τη Μικρά Ασία. Η ημερίδα θα είναι αφιερωμένη στη Μικρά Ασία. Στη συνέχεια, τέλος Αυγούστου, θα έχουμε στο νησί μας ένα θίασο από τη Θεσσαλονίκη, τις θεατρικές επιχειρήσεις Άρατος Φιλμ. Η Άρατος Φιλμ είναι γνωστή από τον Βασίλη τον Τζικάρα, τον σκηνοθέτη. Εάν ξέρετε την πρόσφατη κινηματογραφική ταινία Πολιορκία και Έξοδος, τους είχαμε φέρει και στο σινεμά Ρίων ο σύλλογός μας. Η Έξοδος αναφέρεται στην έξοδο του Μεσολογγίου. Ήταν 2 ταινίες που γίνανε ταινίες εποχής. Είχαμε πολλά χρόνια στην ελληνική τηλεόραση να δούμε ταινίες εποχής και ο Βασίλης ο Τσικάρας ήταν αυτός ο οποίος μετά πολλά χρόνια ήρθε στην ελληνική τηλεόραση και τάραξε τα νερά, θα έλεγα, και ξαναέφερε ξανά ταινίες εποχής. Την Έξοδο και την Πολιορκία, 2 ταινίες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει και το θίασο αυτόν, ο οποίος αυτή τη φορά φέρνουμε κωμωδία. Χρειάζεται και το γέλιο ζωή μας. Η κωμωδία αυτή λέγεται Σιτζούλου Κουμ. Έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχουν πάει Αυστραλία, Καναδά, Αγγλία με δεκάδες sold out, πληρότητα. Οι 2 εκδηλώσεις είναι 26 Αυγούστου στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής το απόγευμα και 27 Αυγούστου στο Κάστρο της Μυτιλίνης. Μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια που θα πωλήσουμε συν μία κάλπη που θα στηθεί και στις 2 παραστάσεις με μια επιτροπή του Συλλόγου και της οικογενείας, τα χρήματα θα δοθούν σε ένα άτομο του νησιού μας που το ξέρουμε όλοι. Πρόσφατα είχε ένα σοβαρό ατύχημα και έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θα ανακοινωθούν σύντομα όλα από το σύλλογό μας
για ποια οικογένεια θα δοθούν τα χρήματα. Και γι' αυτό θα ήθελα να συμμετέχουμε, να έρθουμε να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση ή και αν κάποιος δεν μπορεί να έρθει, έστω να προμηθευτεί ένα εισιτήριο, να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. Τα εισιτήρια θα προπολιθούν από σημεία που θα ανακοινώσουμε και από το ticket ηλεκτρονικά. Αυτό που θα ήθελα πριν κλείσουμε, Ανδρονίκη, να μεταφέρω σε αυτούς που παρακολουθούν, είναι να στηρίξουν τις προσπάθειες του συλλόγου μας. Υπάρχει πολλοί κόσμος που μας ακολουθάει, έρχεται, λίγο πολύ από τις εκδηλώσεις μας έχουν μάθει. Πώς να μας στηρίξει? Να εγγραφτούν μέλη ή με μια λαχιοφόρα αγορά που τρέχει. Γιατί ο σύλλογός μας έχει τις ανάγκες, όλα αυτά που οργανώνουμε έχουν τα έξοδά τους, οι ομιλητές, τα εισιτήριά τους, η διαμονή. Έχουμε τα γραφεία του συλλόγου μας, τα οποία στεγάζονται εδώ στην Ιακωβίδου απέναντι από το γήπεδο Μυτιλίνης. Ο σύλλογός μας έχει έδρα τα Μυστεγνά και έχουμε και το παράρτημα των γραφείων μας στη Μυτιλίνη, που τα γραφεία αυτά πραγματικά, λόγω ότι περάσαμε 2 χρόνια πολύ δύσκολα, χωρίς να μπορέσει ο σύλλογος να κάνει κάτι, κάποια χώρα σπερίδα ώστε να έχει έσοδα, με νύχια και με δόντια κρατάμε τα γραφεία του συλλόγου. Είμαστε ένας σύλλογος φτωχός στην τσέπη, αλλά πλούσιος στην καρδιά.